είναι και αξιακά, κυρίως αξιακά. Αυτά πρέπει να κάπου να αρχίσουμε ξανά να τα σκεφτόμαστε. Ωστόσο, πρέπει να κερδίσουμε και κάποιες μάχες. Και εκεί εμείς επιλέγουμε κατά καιρούς. Οι μάχες αυτές είναι σαν σταγόνες στον ωκεανό. Πας και δίνεις μια μάχη. Τώρα τελευταία, πριν υπόθηκαν δύο πράγματα, πάμε όμως σε αυτό το τελευταίο. Το τελευταίο είναι τα χημικά. Μπορεί να έχουμε πολύ δίκιο. Μπορεί να έχουμε ως ένα βαθμό δίκιο. Το πρόγραμμα αυτό της εξουδετέρωσης των χημικών όπλων του πολέμου της Συρίας στη Μεσόγειο, σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται καταστρεπτικό εάν γίνει αστοχία, εάν γίνει το ατύχημα. Κάποιοι θα πούν, όπως λένε και οι Αμερικανοί, οι ειδικοί, οι οποίοι προωθούν αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα και γραπτά οι ίδιοι έδωσαν και έναν αριθμό ο οποίος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, 99,9%. Δηλαδή αστοχία 1:1000. Ούτε σαμπρέλα αυτοκίνητου δεν βγαίνει με 1:1000 αστοχία. Εγώ για να υπολογίσω ένα φράγμα, αν το φράγμα είναι σημαντικό, θα πάρω μια παροχή η οποία θα είναι πάνω από 1:1000. Αλλιώς θα γίνει μια ζημιά μεγάλη, μια μεγάλη καταστροφή, η οποία όμως δεν θα είναι αντίστοιχη με αυτήν για την οποία μιλάμε, η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι μια απειλή στο οικοσύστημα της Μεσογείου. Και βέβαια, από εκεί και πέρα θα έχει, εάν τα πράγματα πάνε στραβά, πολλές συνέπειες και για την οικονομία της Μεσογείου και ιδιαίτερα χωρών όπου οι παράκτιες περιοχές τους είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της οικονομίας τους και της κοινωνικής τους ζωής. Άρα και εμείς με την Κρήτη, με τις ακτές της Πελοποννήσου, με τα Ιόνια νησιά, με τις θάλασσές μας θα τεθούμε σε απειλή. Παρένθεση, εδώ δεν θα πω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ εξίσου σημαντικό, εδώ θα δυσαρεστήσω πολύ κόσμο, το πρόβλημα των υδρογονανθράκων. Δεν το συζητάμε. Το θεωρούμε μάνα εξ ουρανού. Ίσως μας δώσει τη δυνατότητα κάποια άλλη φορά. Δεν θέλουμε να στεναχωρούμε τον κόσμο. Εάν ο κόσμο θέλει να πιστεύει ότι θα βγούμε από την κρίση, η οποία θα γίνουμε Ντουμπάι ή ξέρω εγώ, Κατά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως δεν θα γίνουμε και ίσως γίνουμε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που είμαστε. Και βέβαια για τις επιπτώσεις, επίσης μεγάλο κεφάλαιο, κόλπος Μεξικού και όχι μόνο. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. 3.500 είναι εκεί πέρα οι εξέδρες και 50.000 οι τρύπες, οι γεωτρήσεις που έχουν γίνει. Φανταστείτε τι θα απομείνει, τι θα βλέπουμε στο Αιγαίο όταν παίρνουμε μια βαρκούλα για να βγούμε στα νύχτα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζουμε τώρα στα χημικά. Για μας, είπα, είναι καταστρεπτικό. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι τοξικές ουσίες τρίτης γενιάς είναι πολύ τοξικές. Αυτό που λέμε λιθάνητη θανατότητα ενός λίτρου VX σημαίνει 100.000 ανθρώπους. 100.000 άνθρωποι πρέπει μια βόμβα να κασάκι. Καταλαβαίνετε ότι παίζουμε με κάτι το πολύ επικίνδυνο. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή να πούμε στον κόσμο να αντιδράσει. Στην Κρήτη κάτι καταφέραμε. Με ενημέρωσε κυρίως. Ενημέρωσαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Ο κόσμος το νιώσε γιατί αισθάνθηκε τον κίνδυνο. Ίσως και η οικονομική διάσταση να παίξει τον ρόλο της περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά και αυτό θεμητό, μερικές φορές ο κόσμος από εκεί παίρνει μπρος. Καταλαβαίνουν όμως και όλα τα άλλα σιγά σιγά. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα που λέμε παιδεία. Δηλαδή υπάρχει μια παιδαγωγική στην πολιτική. Το οποίο και αυτή την έχουμε ξεχάσει. Προχωρήσαμε, κάναμε μια καλή εκδήλωση στο Αρκάδι. Πράγματι, ας πούμε, κοντά 10.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί, δεν μπορούσαν να φτάσουν να έρθουν οι υπόλοιποι. Κάτι κάναμε στα Σφαγιά. Θέλουμε να το αποτρέψουμε. Θέλουμε να κάνουμε κι εμείς ένα ήσυχο καλοκαίρι. Όμως, λένε καμιά φορά, δεν σε αφήνουν να γιάσεις και να θες να γιάσεις. Έτσι, ετοιμαζόμαστε. Το κατεβάσαμε το ένα καλύκι, ετοιμάζουμε κάποια άλλα. Θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα βγει το Κέρι Μπρέιλι, θα έχει γύρω-γύρω ένα στολίσκο από πολλά πλοία. Θα πας εκεί, το έχω ξαναδεί το έργο κάπου αλλού. Θα πας εκεί, τέλος πάντων, προσπαθείς να ανεβάσεις την ένταση, να τη διαχειριστείς βέβαια χωρίς εσύ να ασκήσεις βία, να στρέψεις την δική του βία ενάντια στον εαυτό του, να το κάνεις το θέμα μεγάλο. Μήπως και καταφέρουμε να το αποτρέψουμε. Θα κλείσω σύντομα. Δεν είναι μόνο για το παρόν. Είναι και το τι συνηθίζουμε να δεχόμαστε. Δεν πρέπει να δεχτούμε να γίνει αυτό. Αύριο θα γίνει κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει σε αυτό να πούμε όχι. Είναι και ένα θέμα συνείδησης. Εμείς οι ίδιοι πρέπει σαν άνθρωποι, αυτό είναι ταπείνωση το οποίο πάει να γίνει. Να το πάνε αυτοί καταρχήν οι οποίοι τα κάνανε να βρουν τρόπο
αυτοί που τα παράγουν να τα στη χώρα του ή δεν ξέρω πώς να τα αντιμετωπίσουν. Εγώ δεν λέω πάρτε τα στο γείτονα. Όχι. Ξέρουμε πώς. Οι Αμερικανοί έχουν τις ατόλες του Τζόνστον, έχουν στα βραχώδη όρια, όπου σταματήσαν τα προγράμματά του γιατί είχαν διαρροές στα 200 μίλια, στα 200 χιλιόμετρα, όλο μίλια λέω. Στα 200 χιλιόμετρα μακριά βρήκαν τους συντροφόρους ορίζοντες τοξικά. Εν πάση περιπτώσει, λύσεις υπάρχουν, η πυρόλυση είναι πιο δοκιμασμένη. Λέμε μην κάνετε πειράματα στην θάλασσα αυτή, την τόσο ωραία θάλασσα, την τόσο μοναδική, τη Μεσόγειο. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουμε, να το αποτρέψουμε, τότε θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση, μήπως το περιορίσουμε και τότε μπορεί να μάθετε νέα μας. Θα θέλαμε γενικά να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Σας λέω, δεν ξέρουμε το μέγεθός μας, ξέρουμε το μέγεθος της άλλης πλευράς, όμως πολλές φορές αυτές οι αναμετρήσεις έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα και αρκεί μια πέτρα να ρίξεις για να φέρεις ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Θυμάμαι έναν παππού που μου έρχεται ένα κτήμα και μου λέει: έχω 20 στρέμματα, μπορούν να γίνουν 40, μπορούν να γίνουν 100. Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο καθένας βοσκό σε κάθε βουνό να λέει ότι έχει 3.000 και 4.000 στρέμματα. Λόγω ότι έγιναν παραπολιτήρια και τώρα έχει κάποιους τίτλους της εκκλησίας ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι το πώς εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, μπορούμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να έχουμε διάβλους επικοινωνίας ώστε να δημιουργήσουμε αυτά τα θέματα που είπε η κυρία Καραβασίλη. Τα μέσα επικοινωνίας σταματούν τα πάντα. Δηλαδή διλύζουν αυτό το θέμα και κάνουν το δευτερεύον πρωτεύον και το πρωτεύον δευτερεύον. Οπότε και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα είναι, είπε η κυρία Καραβασίλη, αν ο άνθρωπος, το περιβάλλον είναι σε κρίση, αν ο άνθρωπος έχει κρίση. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που πεινάει να έχει μια κρίση. Δηλαδή να σκεφτεί όλα αυτά τα θέματα όταν το πρωταρχικό που έχει αύριο το πρωί είναι η επιβίωση. Άρα τα αφήνει δευτερεύοντα όλα αυτά τα θέματα και πάει στο πρωτεύον που είναι ότι αύριο θέλω τροφή, ας πούμε, για μένα και τα παιδιά μου. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πυραμίδα του Μάσλου πάνω σε αυτό το θέμα της επιβίωσης που κατατάσσει πρώτο θέμα την τροφή. Άρα το πρώτο θέμα είναι η τροφή. Για να πάμε λοιπόν στο πάνω θέμα της απολοκλήρωσης, να το πούμε έτσι. Χρειαζόμαστε να περάσουμε τα υπόλοιπα στάδια της ασφάλειας κτλ. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά αυτό που βλέπω μέσα από τη δουλειά μου, ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο είναι το νούμερο ένα. Το άλλο που είναι οι ακτές. Ένα θέμα είναι οι ακτές. Οι ακτές λοιπόν δεν μπορούν να καταληφθούν. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να έχει ο πολίτης ελεύθερη πρόσβαση. Λοιπόν, δεν μπορούν να καταληφθούν από τις εταιρείες. Η αυθαίρετη δόμηση η οποία διορθώνεται τώρα με τον νόμο δεν θα έπρεπε να διορθώνεται. Θα έπρεπε να, αυτό που διορθώνεται. Ναι, δεν μπορεί να διορθώνεται. Έτσι, ο νόμος αυτός είναι καταστροφικός, εγώ νομίζω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να θέσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θωμάς κατά σειρά. Καλησπέρα σας, κύριε Καραβασίλη, και πάλι μετά από 3-4 χρόνια νομίζω. Θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 πράγματα που έδειξε η κυρία Καραβασίλη, κάποιες πλευρές και κυρίως σε πράγματα από αυτά που ξέρω, επειδή είναι γεγονός ότι όλοι μας δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά σε κάποια πράγματα που σχετίζονται κυρίως με την οικονομία, τις επιπτώσεις της και το πώς μπορεί κανείς να παρέμβει. Είπε η κυρία Καραβασίλη και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, είναι ότι το τι θέλουμε από εδώ και πέρα. Και όταν καμιά φορά γίνεται κριτική στις επιπτώσεις της κρίσης και όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, μπαίνει ένα, από διάφορους μπαίνει ένα ερώτημα. Και καλά, τι θέλεις, να γυρίσουμε πίσω στο 8, στο 9, στο 7. Νομίζω ότι θα ήταν καταστροφή να γυρίσουμε πίσω εκεί, γιατί αυτά που συνέβαιναν το 7 και το 8 είναι αυτά που μας έφεραν σήμερα. Επομένως δεν μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους. Άρα το θέμα είναι τι ζητάμε. Ζητάμε να υπερβούμε την κρίση, όχι γυρίζοντας στο παρελθόν, αλλά κάνοντας βήματα μπροστά και στην οικονομία και στο περιβάλλον και στον πολιτισμό, εγώ θα έλεγα και στη δημοκρατία. Γιατί εκτός των άλλων σήμερα έχουμε μια και αυτό έχει δείξει και η εμπειρία. Όποτε είχαμε, αν πάμε πίσω και στην κρίση του 29, συγγνώμη, ο Μουσολίνι, ο Χίτλερ και ο δικός μας εδώ το καλό παιδί, ο Μεταξάς, δεν
προήλθαν, δεν ανέβηκαν στην εξουσία ούτε με τα τάγκς, ούτε με τα όπλα, ούτε με πραξικόπημα. Μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναδείχθηκαν, αλλά σε συνθήκες κρίσης. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε σήμερα με ζητήματα της κρίσης που οδηγούν σε κατάλυση δημοκρατικών θεσμών. Αναφέρθηκε και η κυρία Καραβασίλη σήμερα, αν θέλετε, νομίζω κάτι πήρε το μάτι μου λίγο πριν έρθω εδώ. Απροειδοποίητα τυχοκολλήθηκε ένα προεδρικό διάταγμα χωρίς διάσκεψη του Προεδρείου της Βουλής και της διάσκεψης των Προέδρων των οργάνων, τέλος πάντων, της Βουλής. Τυχοκολλήθηκε ένα προεδρικό διάταγμα, κλείνει ολομέλεια της Βουλής και πάει στα θερινά τμήματα. Με ό,τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Καταργούνται, παραγράφονται 89 ποινικές υποθέσεις. Περνάνε τα νομοσχέδια τώρα, τα καινούργια μέτρα που θα κληθούν να ψηφίσουν βουλευτές, θα περάσουν στα θερινά τμήματα. Προσέξτε, στα θερινά τμήματα ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει βουλευτές. Κάτι που δεν το έχει στην Ολομέλεια, ώστε αν πάει κάποιος να κουνηθεί ή να αντιδράσει, τον αντικαθιστούν. Έτσι, επομένως έχουμε και τέτοια ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι σε συνδυασμό με οικονομία και περιβάλλον πρέπει να τα δούμε. Και ένα για να μην τρώω το χρόνο. Υπάρχουν ζητήματα και στην περιοχή μας πολύ σημαντικά. Έχουμε τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων με όλα αυτά που γίνονται σε επίπεδο περιφέρειας. Αναφέρθηκαν πολλά πράγματα προεκλογικά. Νομίζω είμαστε όλοι γνώστες, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αλλά έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ, τις εγγυημένες ποσότητες αποβλήτων και τα απορριμμάτων που αναφέρθηκε η κυρία Καραβασίλη. Και το δεύτερο που έχει να κάνει γενικότερα με τις όλες διαδικασίες και κατάλυση και οικονομικών διαδικασιών αλλά και δημοκρατικών διαδικασιών σε σχέση και με το περιβάλλον είναι οι επιδιώξεις και οι διακηρυγμένοι στόχοι της Περιφερειακής Αρχής εδώ να γίνει Πελοπόννησος ειδική οικονομική ζώνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το τι αυτό συνεπάγεται νομίζω τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά σε όλα αυτά που αναφέρθηκε η κυρία Καραβασίλη. Εγώ νομίζω, απλώς ήθελα να το επισημάνω γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας αρκετά σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κ. Πουλοκέφαλος, αν δεν κάνω λάθος. Πραγματικά αξίζουν συγκρατήρια στους διοργανωτές για αυτή την συζήτηση τη σημερινή. Πραγματικά το περιβάλλον είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όπως επίσης και τα συγκρατήρια αξίζουν και στην ομιλήτρια, στην κυρία Καραβασίλη, η οποία πραγματικά πάντα είχε το θράσος γνώμης της, από όποια θέση και αν την υπηρετούσε. Έλεγε αυτό που έπρεπε να πει και θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο να διατηρηθούν κάποια πράγματα αναλύωτα στο μέτρο του δυνατού, στον τόπο μας, ό,τι έχει σχέση με τον περιβάλλον. Εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο που έχει σχέση με την διαχείριση του στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής. Η διαχείριση του στερεών αποβλήτων, όπως προχωράει, όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα έχει σχέση με τη χωροθέτηση. Υπάρχουν χωροθετήσεις πάνω σε σεισματικά ρήγματα και σε περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνουν. Και το δεύτερο θέμα έχει σχέση με αποστάσεις από πάλι όπως από τον Πέζο ορίζονται, από όρια οικισμών που εκεί καταστατηγούνται. Αν τα όρια των οικισμών μετρώνται από το κέντρο του οικισμού ή από την περίοδο του οικισμού, από το όριο του οικισμού, για να διαπόσταση των 500 μέτρων. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα κατά πόσον μπορεί να είναι βιώσιμο ή να προβληματίσει για τα επόμενα 28 χρόνια ένα σύστημα διεθνής στερεών αποβλήτων, το οποίο την βασική καθεκτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαλογή στην πηγή την καταστατηγεί ή δεν την έχει κάνει στη φιλοσοφία της ή επαφή της στην φιλοπατρία των Ελλήνων. Αν θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμό στην πηγή, την κάνουμε. Διαφορετικά, η τεχνολογία έχει προχωρήσει και θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο στο οποίο από εκεί των υστέρων θα ερχόμαστε να τα ανακυκλώσουμε, να τα απομακρύνουμε με τον τρόπο που απομακρύνουμε. Αυτό όμως έχει σαν επίπτωση ότι το υπόλοιπο που θα παραμείνει δεν θα είναι
το 20% μέχρι το 20% που βάλει πάλι κατά την τρίτη οδηγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι 40%. Άρα και εκεί κάτι θα οδηγείται. Το θέμα του τα οργανικά, εάν διαλέγονται, η διαλογή των οργανικών γίνονται μέσα στο εργοστάσιο, άρα αυτά τα συγκεντρώνει σύμμεκτα εκ των υστέρων έπεσε να τα διαλέξει, αυτό το λίπασμα που θα βγει, κατά πόσο θα είναι, ότι είναι γεμάτο από διοξίνες, είναι σίγουρο αυτό το θέμα. Κατά πόσο αυτό δεν θα μπει στην τροφική αλυσίδα και θα πάει μόνο για άνθρωπο, ή θα πάει στα μπέλια, θα πάει στι ελιές, θα πάει στι πορτοκαλί, δεν ξέρω πώς θα πάει, και στο εστάκι βασικά, ποιο είναι εκείνοι που διασφαλίζουν αυτό το θέμα. Και βέβαια το τελευταίο ζήτημα τη ελάχιστη εγκλημένη ποσότητα, το οποίο και αυτό είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, γιατί εδώ πρέπει να διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα αυτών που επενδύουν, των επενδυτών και όχι τη κοινωνία ή του λαού. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία βέβαια πάσχει αυτό το σύστημα, όπως ακριβώς έχει μπει. Βέβαια, γιατί τώρα που ρωτήσατε στην κ. Καραβασίλη, πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να προπατήσει? Οι πληροφορίες και να λένε ότι αυτό δεν πρέπει να προπατήσει, ότι θα καταπέσει, γιατί ακριβώς έχει αυτά τα αμαρτήματα, τα προπατορικά που το ακολουθούν. Και άρα αυτός ο τόπος θα μείνουμε για ένα χρονικό διάστημα ακόμα μιας δεκαετίας, εγώ να ψαχνόμαστε τι θα γίνει όταν τα πρόστιμα βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πρώτο πυλόν και θα είναι τσουχτερά και πώς ακριβώς αυτά θα ξεπεραστούν. Είναι ζητήματα που νομίζω ότι θα πρέπει, θα ήθελα τη γνώμη σας να μας πείτε. Σας ευχαριστώ. Αν μου διαφεύγει κάτι, ο κύριος Μορκάκος. Α, εδώ, μπράβο. Καλησπέρα σας. Να πάρω την πάσα από τον κύριο Πιλοκέφαλο για τα στερεά πόδια να μιλήσω για δύο πράγματα. Λέγω ο Μουρκάκος, διευθύνω το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτική Διαχείρισης Αποβλήτων, Εξκαπών, Κατασκευών και Κατελαφίσεων, πάσα, για τον νομό Λαγωνίας και τον νομό Κυκλάδων. Παίρνω από τον κύριο Πιλοκέφαλο για τον περιφερειακό σχεδιασμό, έτσι όπως πάει να εφαρμοστεί, και να απαντήσω ότι όχι, δεν θα γίνει, δεν θα υλοποιηθεί, θα πέσει και θα πέσει πολύ σύντομα. Μάλιστα, πιθανά και σήμερα ή αύριο να έχουμε εξελίξεις, γιατί μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Λίγη η εγγυητική που είχε δώσει ο προσωρινός, ο μόνιμος ανάδοχος, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταπέσει, που σημαίνει θα χάσουμε 1,5 εκατομμύριο, ή ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Τατούλη, πώς θα το καλύψει. Θα κοιτάξει να το καλύψει πάντως, πάντως οι εξελίξεις είναι πολύ πολύ γρήγορες. Θα πω δύο πράγματα. Χάρη στην κυρία Καραβασίλη, η ΑΝΕΛ, που είναι το σύστημά μας, και λέω χάρη στην κυρία Καραβασίλη, για να σας πω για ποιο λόγο το λέω, πριν από ένα μήνα ολοκλήρωσε ένα σχέδιο διαχείρισης και ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για 10 πρωτόκολλα κατεδάφισης που εφαρμόστηκαν στην Μύκονο, στην περιοχή, στην παραλία του Καλαφάτη. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό πράγμα για το τι μπορεί να καταφέρει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις άνθρωποι όταν πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι. Όλοι οι υπόλοιποι και όλη αυτή η φιλοσοφία που έχουν δημιουργήσει ότι αυτά δεν γίνονται ή στη Μύκονο δεν πέφτουν σπίτια, σας πληροφορώ ότι όχι μόνο πέσανε τα 10 κτίσματα στην παραλία, ήταν πάνω στη θάλασσα, αλλά αναγκάστηκε και ο υπαντής να τα βάλει σε σάκους, να τα φορτώσει σε καράβι και να τα πάει στην Άνδρο, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο διαχείρισης που του δώσαμε, γιατί ήταν η μονάδα, η νόμιμη. Μόνο έτσι μπορούσε να γίνει η νόμιμη διαχείριση. Και θέλω να πω για την κυρία Καραβασίλη, γιατί η κυρία Καραβασίλη έβαζε τζόκι και κουκούλα και κατέβαινε από ελικόπτερο για να πάει να καταγράψει, όταν ήταν γραμματέας, να καταγράψει τις συγκεκριμένες αφαιρεσίες, γιατί όταν πήγαινε με το πλοίο της γραμμής ή με το αεροπλάνο, μόλις έκλεινε το εισιτήριο, το είχαν μάθει στην Μύκονο και τα έβρισκε κλειστά. Τα ξέρω από πρώτο χέρι αυτά. Λοιπόν, δεν θέλω να κουράσω άλλο. Επίσης, να σας αναφέρω ότι το συλλογικό σύστημα
στις 21 του μήνα ημέρα Σάββατο οργανώνει ενημερωτική μερίδα στο διοικητήριο, διότι ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει η υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης των μπαζών στο νομό Λακωνίας. Όλα τα δημόσια έργα, και αυτό ήταν η ενημέρωση που έκανα σήμερα με επιστολή και στους 4 δημάρχους, θα πρέπει ανάδοχοι να ενημερωθούν ότι πρέπει τα μπάζα που παράγουν να τα οδηγήσουν σε μονάδα ανάκτησης. Μονάδα ανάκτησης πλήρως αδειοδοτημένη υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νεάπολη και πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα υπάρξει και στη Σπάρτη, στο Ξηροκάμπι, σε κάνα μήνα περίπου. Ξεκινάει αυτό. Επίσης να αναφέρω ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική, με την πίεση που θα ασκούν από τις 3 σακούλες μπάζα που έχουν στο σπίτι τους μέχρι την παρανομία που βλέπουν, σαν αυτήν που παρατήρησε ερχόμενος εδώ πέρα περίπου 20-30 αμαξίες, δεν ξέρω εγώ πόσες μπάζα, προφανώς από κάποια εξκαφή εδώ στη Σπάρτη, δεν ξέρω τι σκάβανε, και τα έχουν βάλει στη σειρά, προφανώς για να μπαζώσουν. Βέβαια δεν γνωρίζουν αυτό που είδα εγώ, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εκεί μέσα πιθανά να είναι και επικίνδυνο. Αυτό είναι άγνοια. Θέλω επίσης να πω μια τελευταία κουβέντα για τον Βαγγέλη Λουμπισιά, που τυχαίνει να γνωρίζω και τις μάχες που έχει δώσει και την εκλογική μάχη που έδωσε τελευταία. Και να του πω δημοσίως να μην απογοητεύεται ούτε από αυτά που συμβαίνουν μέσα στο κόμμα του, ούτε από αυτά που συμβαίνουν απ' έξω. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά και εδώ πέρα είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοντέκο. Επίσης, αν δεν και... εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ο κύριος Αχιανιζάρη δεν πειράζει. Πάμε κι άλλο στον χρόνο. Ελάτε, ελάτε. Επιτρέψτε μου την ευνηδία παρέμβαση να μιλήσω, αλλά επειδή και ο κύριος Φιλοκέφαλος και ο κύριος Μικάλος αναφέρθηκαν στα γενικά απόβλητα και πώς διατηρήσουμε αυτή τη στιγμή γενικά στην Ελλάδα και ειδικά στην Μεκόνησο, θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια. Δεν είναι απλώς και μόνο να μου κάτω το γεγονό ότι περνάνε οι μέρες και αλλάζουν οι καταστάσεις και μπορεί ο ένας ανάδοχος να αντικατασταθεί από τον άλλον και το καθεξής. Υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό και κύριε Πρωτοκέφαλε, επειδή είστε καθόν περιφερειακός σύμβουλος, μπορείτε να ρωτήσετε την περιφέρεια κατά πόσον έχει κάποιες οδηγίες από το ΙΤΕΚΑ για να προβεί σε μία σειρά από άλλες κινήσεις πριν από οτιδήποτε άλλο. Σας το δίνω σαν ερώτημα. Ρωτήστε το, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο θα ανέψει όλα τα πράγματα που είναι προβλημένα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Στο δεύτερο, και με αφορμή αυτό που ανέφερα μόλις τώρα, είναι ότι μην ρωτήσεστε. Καλώς ή κακώς έχουμε μία καβάτσα. Και η καβάτσα είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι όροι του παιχνιδιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμη και αν περάσουμε νομοθεσίες, τροπολογίες και ούτω καθεξής, πρέπει να συμμορφωνόμαστε σε αυτά τα οποία έχουμε αποδεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι χαζή η φράγη από την άλλη μεριά. Κάθε γέννη που το φράγκος. Αν λέμε ότι μας πιέζουν για κάτι πάρα πολύ απλό. Να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Το πώς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Δεν νομίζω ότι οι ερμηνείες που έχουν δοθεί σαν εφαρμογή είναι οι σωστές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μας καλύπτει και όταν πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, προσφεύγουμε και υπάρχουν λύσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα θέματα τα οποία οδηγήθηκαν στις εστρεβλώσεις και
και είναι και η μοναδική ελπίδα, πιστεύω, στα θέματα του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω και εγώ και αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Αργυρόπουλος, Σταύρος. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να φιλοξενώ την κυρία Καραβασίλη εδώ σε αυτή την αίθουσα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει με πάρα πολύ χαρά σε μια ιστορική ημερίδα, τυχαίο το νούμερο 21 Απριλίου του 2000, την Ελλάδα παρακαλώ 12, σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων με έναν πολύ ιδιόρυθμο τρόπο που σημαίνει ότι ο πολίτης είναι υπεύθυνος για αυτό που παράγει και είναι και υπεύθυνος για αυτό που μέχρι χθες ή σήμερα πετάει. Κάνω ποιος έχει αντίρρηση, μπορεί να σηκώσει το χέρι του σε αυτό που είπα. Και για να βγουν τα πράγματα σε μία σειρά, από το 1986, αναφέρω άλλο ένα νούμερο, το 1650, νόμος του ελληνικού κράτους, πολύ μπροστά τότε τις ευρωπαϊκές πεπατημένες, οδηγούσε το αγαπημένο του περιβάλλον, ο τότε νομοθέτης, το 1986 να επαναλαμβάνω, σε μία θεωρητικά απίστευτη διαδικασία. Πόσο απίστευτη ήταν αυτή η νομοθεσία, πολύ σωστή, τότε, τόσο τα τέρατα αποφάσισαν να την ξεσκίσουν. Και φτάσαμε το 2014 να μην έχουμε κάνει απολύτως τίποτα, να είμαστε σε κάτι σπουργητάκια που νιώθουμε πολύ άβολα και ανόητα, να ψάχνουμε να δούμε τις φωλιές μας που να ρίξουμε τις κοτσιλιές μας. Με αυτά και με τούτα, όταν το περιβάλλον βιάζεται σε βαθμό κακουργήματος, σε 2 ή 3 μέρες, 8 έτου, θα συμπληρώσουν 3 χρόνια από εκείνη την περίφημη μέρα της πλατείας, που ο υποφαινόμενος βγήκε στην πλατεία, πήρε μια ντουντούκα και ξαφνικά βαφτίστηκε ενεργός πολίτης. Ήταν ένα για πολλούς ατόπιμα, ήταν μια προτροπή να μην κάνω τέτοια πράγματα γιατί θα τα βάλω με τα τέρατα. Θα τα βάλω με τα μεγάλα συμφέροντα και να προσέχω για τη σωματική μακεραιότητα. Είπα πάρα πολύ απλά τότε και στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου «Μολόν λαβέ». Το «Μολόν λαβέ» βέβαια σημαίνει ότι δεν βάζεις δύναμη, βάζεις εξυπνάδα. Δεν κερδίθηκε κανένας αγώνας με δύναμη. Με εξυπνάδα κερδίθηκε. Και φυσικά θυσιάστηκαν ή κάποιοι στρατιώτες, και αυτοί θα μπορούσε να πεις δεν έπρεπε να θυσιαστούν, και κάποια πράγματα μπήκαν σε μια σειρά από μια επιχειρησιακή στρατηγική. Θέλω να πω και να δηλώσω ότι κακώς ασχολούμαστε, ειδικά για την περίπτωση των απορριμμάτων, οι τίτλοι πρέπει να σβηστούν. Πρέπει να σβηστούν όλοι οι τίτλοι από τη λέξη απορριμματοφόρα και να μπει ένας τίτλος, και χαίρομαι που είσαστε εδώ πέρα γύρω στα 50-60 άτομα, διαχείριση οικιακών προϊόντων. Ουσιαστικά η νομοθεσία και ο ρόλος μιας δημοτικής αρχής, και ό,τι αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστεί τον νόμο και πρέπει να διαχειριστεί τα οικιακά προϊόντα που το 2014 δεν είναι απορρίμματα του 2000 ή του 1850 ούτε του 1980. Απλώς να σας πω ότι το 92% αυτή τη στιγμή των απορριμμάτων σας, που λέτε απορρίμματα, είναι προϊόντα, τα οποία αν τα διαχωρίσουμε σε 5 βασικές γραμμές ή ρεύματα, δημιουργείς μια κοινωνία στον ομό Λακωνίας της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου των 350 θέσεων εργασίας. Όποιος σε αυτό έχει αντίρρηση, πάλι να σηκώσει το χέρι του. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι πλέον μιλάμε βάσει νομοθεσίας ότι ο κάθε πολίτης εδώ πέρα, όπως είναι αυτά τα τουβλάκια εδώ πέρα, οφείλει σαν τούβλο να κάνει το ρόλο του για να στηρίξει αυτόν τον τοίχο. Δεν θα πρέπει να ακούσω άλλη φορά, που το ακούω πολύ συχνά και με κρεμβρίζει, αλλά δεν πειράζει, μέσα στην ζωή και αυτό, τι κάνουν οι άλλοι. Κάνει πρόταση αυτό που πρέπει, δες τα τι είναι προϊόντα σου, διαχώρισέ τα όπως πρέπει και ας τον άλλο τι κάνει. Ένας άλλος οργανισμός, οποιοδήποτε είναι αυτό, θα φροντίσει όλα αυτά τα τούλα να τα φτιάξει τείχο. Επομένως είμαι πολύ περήφανος που μια ιδέα που ονομάζεται Λακωνική Μέθοδος Διαχείρισης Απορριμμάτων, που ιδρύθηκε από 30 Λάκωνες και αύριο το πρωί θα καλεστούν και οι 90.000 Λάκωνες να συμμετέχουν σε αυτή την εταιρεία, με πολλούς νομικούς τρόπους, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είμαι πλέον ειδικός να σας πω με ποιο τρόπο, νόμιμα όμως, θα διαχειριστούν τα οικιακά τους προϊόντα και πάνε περίπατο όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, τα οποία απαιτούν για τα επόμενα 28 με 30 χρόνια, ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες,
να παραδώσω εγώ υλικά τα οποία δεν έχω για να πληρώνω τα υπόλοιπα 30 χρόνια κάποιον επειδή σκέφτηκε να φτιάξει ένα εργοστάσιο με κάποιον άλλον. Για γέλια και για κλάματα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και αυτά δεν μπορούν σε μια σύγχρονη κοινωνία ανταγωνισμού βάσει του νόμου να επιζήσουν. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη εποχή η κρίση να δημιουργήσει ευκαιρίες να είναι ουσιαστικά η περίοδος αυτή εξυγίανσης του προηγούμενου πάρτι με τα ουίσκια και με τα αυτοκίνητα και τώρα αρχίζει ο πονοκέφαλος. Μέσα στο πονοκέφαλο βέβαια έχετε μόνο μία διέξοδο. Να σας φύγει ο πονοκέφαλος. Και εμένα το ίδιο. Και αυτό το πράγμα που σας λέω από πάρα πολύ απλά πράγματα, όπως βλέπω πολύ χαρούμενα σήμερα ότι κανένας δεν καπνίζει στην αίθουσα. Αυτό δεν μπορούσα να το πείτε πριν 20 χρόνια. Εμείς δεν καπνίζαμε εδώ μέσα. Και αυτό είναι ένας πολιτισμός. Πρέπει να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη και να διαχειριστούμε το περιβάλλον μας σαν να είναι η ίδια μας η ζωή. Γιατί αν έγραφε σε κάθε προϊόν τι δηλητήρια καταναλώνετε, σας πληροφορώ ότι το πιο πιθανό που θα θέλατε να πάρετε ένα διαστημόπλιο να πάτε σε άλλο πλανήτη. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να κουράσω. Απλώς θέλω να πω ότι ουσιαστικά από τη Λαπωνία θα ξεκινήσει μια επανάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων μέχρι χθες, που από σήμερα θα λέγονται οικιακά προϊόντα και πιθανόν θα γίνονται και οι μεριδούλες που θα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα των απορριμμάτων, των υπολοιμμάτων δηλαδή αυτών των προϊόντων. Αυτό το αποδέχομαι. Αλλά δεν αποδέχομαι πλέον οι μερίδες για απόβλητα της τάξης του 90% που είναι χρήσιμα υλικά με κοινωνική, πολιτισμική, κοινωνική και αηφόρο ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε και εμείς. Πρέπει να καταγραφεί αυτή μια ιστορική η τήρηση του πενταλέπτου του κ. Γερόγλου. Ευτυχώς βιντεοσκοπείται. Λοιπόν, και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να ρωτήσω με την ανοχή όλων ότι αν υπάρχει ακόμη μια παρέμβαση, γιατί έχουμε μείνει 5 λεπτά, αλλιώς να γίνει και ερωτήσεις. Ήταν πολύ ουσιαστικές, αναγκαστικά φαινομενικά διάσπαρτες, αλλά νομίζω ότι ακριβώς δείχνουν και το πόσο μας αγγίζει παντού το πρόβλημα. Ο κ. Πιώτας, καλά βλέπω, με εμποδίζουν τα φώτα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα η κυρία Καραβασίλη, ο κ. Μπισιές και ο περιπτήσιο Σαγκίνης, καθώς ο Χάρης Ομοκάνος είναι μαζί μας σήμερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι σύλλογοι πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γιατί όντως πρέπει να τιμούμε αυτή την ημέρα, γιατί πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και τιμή στο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμε καθημερινά. Αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ δεν θα πω για τα απορρίμματα. Θα μιλήσω για αυτό που είπε, θα σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Καραβασίλη και έχει να κάνει με την κρίση που υπάρχει γύρω μας και με την κρίση που υπάρχει ιδιαίτερα και στα άτομα. Και θα το πάρω λίγο διαφορετικά. Για να διορθώσει κάποιος τον εαυτό του, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ψάξει βαθιά μέσα του και να βρει τις αιτίες και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τον έχουν καταστήσει προβληματικό. Και το λέω αυτό γιατί είπε η κυρία Καραβασίλη ότι θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν θα μπορέσουμε να διορθωθούμε. Αυτό που καταλαβαίνετε έχει άμεση σχέση με αυτό που λέει ο μεγάλος φιλόσοφός μας, ο Σωκράτης, ότι θα πρέπει πάντα να ψάχνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε υπερότητες, να σταματήσουμε να είμαστε εγωιστές, ας αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα ο καθένας μας και όλοι μαζί σαν κοινωνία και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το λύσουμε. Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε αρκεί να σκεφτούμε σωστά, λογικά και άφοβα, χωρίς φόβο. Αυτά ήθελα να πω εγώ έτσι χοντρικά και θα ήθελα να εισάγω και μια άλλη έννοια στα τρία πι που έβαλε η κυρία Καραβασίλη, παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον, πολίτης. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία, να δώσουμε την έννοια και να ξαναορίσουμε ποιος είναι ενεργός πολίτης, μήπως και το καταλάβουμε και μήπως το πιστέψουμε, πιστέψουμε σε αυτούς μας δηλαδή, και αρχίσουμε να συμμετέχουμε προς την
κατεύθυνση τη σωστή, έτσι ώστε την κρίση να τη δούμε ως ευκαιρία, να τη δούμε ότι μπορούμε να ορθώσουμε μια μοναδική πρόταση, μια σπαρτιάτικη πρόταση, και παράλληλα η κάθε κοινωνία κάνει το ίδιο. Σας ευχαριστώ. Είναι γνωστός και ο αγώνας για την αποκατάσταση και του περιβάλλοντος και της νομιμότητας στην περίπτωση του Χαδάτου Αφισσού, που έρει τις αμαρτίες όλες τις Σπάρτες και τις Λακεδαίμονας τόσα χρόνια. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν πάψει η λειτουργία του, η αποκατάσταση θα είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί τόσες δεκαετίες δεν λύνονται με υποκομματώσεις. Επίσης, να αποκαταστήσω εν ονόματι των διαμαρτυρωμένων πίσω ποδηλατών που συμμετέχουν, γιατί τροποποίησαν τη σημερινή τους ποδηλατοπορία ώστε να καταλήξουν εδώ. Γιατί η κυρία Καρβασίλη, καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, το έκλεψε και ο κύριος Φιώτας δεν το διόρθωσε. Γιατί ο τίτλος του είναι 3P, είναι πολύ περιβάλλον, ποδήλατο πολύ περιβάλλον. Οπότε, μην λέω, μάσκο κλαίω. Λοιπόν, όποια ερώτηση υπάρχει, προκειμένου σιγά σιγά να κλείνουμε, γιατί ήταν πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις, ευτυχώς λίγες από αυτές θέλουν ή παίρνουν απαντήσεις εδώ. Να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Δεν υπάρχει. Ωραία. Αν θέλει, κυρία Καραβασίλη, εθιμοτυπικά να κλείσετε. Συγγνώμη, εγώ δεν είδα καλά. Δεν πειράζει. Ναι. Μπορώ να... Είναι πολύ μικρή. Υποτίθεται ότι υπήρχε ένα μικρόφωνο κάπου. Αν δεν ακουστεί, θα το επαναλάβω. Δεν ξέρω τι είναι. Αν δεν τηρήσουμε αυτήν την προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Ο κ. Δικιάτρος αυτό που είπε ότι μας έδωσε την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι που μας προστατεύει από τις ατέλειες τις τεχνολογικές. Και αυτό είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα όπλο που είναι τόσο σημαντικό στον αγώνα που λέγαμε. Στον αγώνα που λέγαμε προηγούμενα για αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την νομοθεσία της. Έχω μια πορεία. Είναι κάτι που θα ήθελα να το μάθω. Ή αυτοί οι νόμοι που περνούνται τώρα, που χαλάνε τους νόμους που ήδη υπήρχαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλάβει τίποτα γι' αυτό, δεν τους επιβάλλει. Είναι αυτός ο προβληματισμός που έκανε να ρωτήσω και θα το βάλω σαν συγκέντρωση. Προφανώς είναι στο ίδιο πνεύμα, θα απαντήσει και με καλά μας. Θυμήσατε πολλές δράσεις οι οποίες έχουμε κάνει κατά καιρούς εδώ πέρα, με άλλες αποτέλεσμα και άλλες με ελάχιστο αποτέλεσμα. Εδώ στον κύριο Πιώτα, που εγώ το γνώρισα μετά από μια καταγγελία που έκανε ο Συνεργός Πολίτης, και τώρα θέλω να το πω, και πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσπαθούμε όπου μπορούμε να κάνουμε τις καταγγελίες μας και με επιμέλεια. Η επιμονή του. Η υπομονή του. Και ο αγώνας του συνεχής, τουλάχιστον έφερε τουλάχιστον 4 φορές τους εταιρικές εδώ σύσσωμους και ήταν η ευκαιρία να δούμε και το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής, να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε εκείνη τη φάση, χωρίς να σημαίνει ότι πάντα μπορείς να βοηθήσεις, γιατί ακόμα και αν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις μια υπογραφή, αυτοί που έχουν την ευθύνη, κυβέρνηση, πολιτική ηγεσία κλπ. Καθορίζουν πολλές φορές τα πράγματα. Όμως υπήρχε χαμένος αυτός ο αγώνας, θεωρώ, όπως και ο αγώνας του κ. Αργυρόπουλου, που είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και δεν είναι ούτε πολλά. Είτε οι φίλοι που γνώρισε όταν ήρθαμε να δούμε τον Ευρώτα, τα προβλήματα που ήδη είχαμε καταγράψει από την φοβερή ρήπανση που έχει υποστεί από τον Κατσίγαρο, δηλαδή τα πόμπε των λιωτριβιών που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μικροί αγώνες ή μεγάλοι αγώνες που έχουν δοθεί που πρέπει να συνεχιστούν. Γιατί τίποτα δεν είναι από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει υπομονή. Τώρα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει την εξής δυναμική. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχει τέλος αρχήνες. Όταν φτάνουμε σε ένα επίπεδο να κάνουμε προσφυγές, αφενός πρέπει να αποδείξεις ότι καταστρατηγείται κάτι. Καταστρατηγείται. Έχουμε αυτή μια πλευρά λοιπόν που καταστρατηγείται το Σύνταγμα ή νομολογίες του Συμβουλίου Προκρατίας ή νομοθεσίες που υπάρχουν, και αυτό είναι κάθε φορά πολύ σημαντικό να τεκμηριώνεται για να μπορεί να εξεταστεί μια προσφυγή προς το Συμβούλιο Προκρατίας. Όταν προσφεύγουμε ως πολίτες ή ως σύλλογοι, ως μη κυβερνητικός οργανώσεις, οτιδήποτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το κύριο βασικά θέμα να καταγράφεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουμε ψηφίσει και εγκρίνει σαν χώρα, που καταστρατηγείται με τις τάδε ενέργειες. Αυτό λοιπόν, όταν φτάνουν εδώ πέρα και ορολογημένες γνώμες ή μας έρχεται καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι γιατί έχουν γίνει κάποιες προσφυγές από πολίτες ή από οργανώσεις τεκμηριωμένα και αποδεικνύεται πράγματι προσβολή. Ότι η διοίκηση, η ανατοπική διοίκηση, η κεντρική διοίκηση με τις πράξεις καταστρατηγεί τα σημεία τάδε τάδε της νομοθεσίας. Είναι αυτό λοιπόν ένα στοιχείο που δίνει μια δύναμη, γιατί χωρίς αυτό, αν δεν το τεκμηριώσει δηλαδή, δεν μπορείς να προσφύγεις και να εξεταστεί με τύχη να εξέτασες η προσφυγή. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής, μου δίνει την ευκαιρία μια και μιλήσαμε για σκοπίδια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Απίστευτο ζήτημα που αυτή τη στιγμή ακόμα είναι κρίσιμο είναι ότι έφτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστειλε την Επιτροπή την αρμόδια να ελέγξει μετά από προσφυγές κατοίκων και συλλόγων κάποιους χώρους υγειονομικής ταφής χιτά, το γραμματικό, την Πυλή, στην Μακεδονία, στο Τεμπλόνι κτλ. Και έχει βγάλει ένα πόρισμα. Πολύ συγκεκριμένο. Αποδεχόμενος πλήρως τις αιτιάσεις της προσφυγής και λέγοντας προς την ελληνική κυβέρνηση ότι 1, 2, 3 καταστρατηγήθηκαν αυτά, πρέπει να ξαναφτιαχτούν. Πήγε και το γραμματικό, ότι χωροθετήθηκε πάνω σε ρέματα, γιατί είχαν γίνει και επιθεωρήσεις από τους υποθετικές περιβάλλοντες, το είχαν αποδείξει, και πρέπει να δούμε τα υδρολογικά στοιχεία, γιατί κάποια στιγμή θα δούμε όλα αυτά τα σκούπια για να φτάσουν στη θάλασσα. Το νερό έχει τεράστια δύναμη. Και όταν δεν το έχει υπολογίσει αυτό κτλ. Το κράτος κάνει όμως αλλά δεν καταλαβαίνει. Βγαίνει το αρμόδιο Υπουργείο και λέει σιγά τώρα την Επιτροπή Αναφορών θα ακούσουμε. Εμείς προχωράμε γιατί το έργο πρέπει να γίνει γρήγορα κτλ. Και εδώ τώρα συνδυάζεται με το εξής. Κάτι που ανέφερε το ερώτημα που έκανε ο κ. Σαχίνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς επειδή έχει εξελίξει τις οδηγίες της σε σχέση με τα απόβλητα, βλέποντας και τα προβλήματα όχι μόνο της Ελλάδας και άλλων χωρών. Στη μη δυνατότητα επίταξης των στόχων της ανακύκλωσης και όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, προσέξτε το αυτό, για οικονομικούς και για ουσιαστικούς της αγοράς, διότι αυτή τη στιγμή οι πόροι λείπουν από οι πρώτες ύλες, αρχίζουν και λείπουν. Και προκειμένου να εξορίσουμε, να συνεχίζουμε, να δημιουργούμε προβλήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά τα οποία έχουμε, όπως το εξήγησε και ο κ. Αγγελόπουλος. Άρα έχει βγάλει μια καινούργια οδηγία, η οποία εκτός από τους στόχους για το 20 κτλ., μιλάει ακριβώς για την ανάγκη να ανατροφοδοτηθεί η ευρωπαϊκή αγορά με επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Να πάψουμε δηλαδή να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε καινούριους. Ενώ έχουμε και να μην το πετάμε. Όπως έκανε και αυτό με τη λήξη, την ημερομηνία λήξης και περιόρισε το να πετιώνται εκατομμύρια τρόφιμα, προϊόντα, έτσι, ενώ άλλοι πεινάνε στο νότιο ημισφαίριο, να πετιώνουν εκατομμύρια ακριβώς γιατί μια μέρα είχαν λήξει και τα αποσύρανε από τα σούπερ μάρκετ. Άρα, αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο έχει συμβεί τώρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει τρέξει τα όδια που λένε, έχει στείλει τελεσίγραφο και έχει πει ότι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί του οποίου έχετε σχεδιάσει δεν ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οδηγίες που έχουμε βάλει. Και έθεσε βεβαίως κύριο ζήτημα τις εγγυημένες ποσότητες. Γιατί ανέρουν το στόχος της ανακύκλωσης. Έχει ζητηθεί λοιπόν από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, και θα το διασταυρώσουμε κι εμείς, γιατί σαν Μαρτυρητήριο Πολιτών προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να μαθαίνουμε και να υποστηρίζουμε ας πούμε, πολίτες κτλ. Ότι ήδη εδώ και ένα μήνα έχει στείλει η γραμματέα η κυρία Ινάντια Γεραγωπούλου του ΠΕΚΑ προς τις περιφέρειες μία εγκύκλιο, μία επιστολή. Και ζητάει μια θεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών, το ταχύτερο δυνατό, έχει βάλει το μάτι και κάποιες προθεσμίες, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, Στεφάν, το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ότι δεν θα δώσει, δεν θα συνεχίσει την κάνουλα της χρηματοδότησης, θα ζητήσει πίσω και τα χρήματα που ήδη έχει δώσει, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται, για σκοπούς που δεν συνάδουν με την λογική της νομοθεσίας της. Τώρα, ένα άλλο που υπόθηκε, πράγματι υπάρχει πρόβλημα χωροθέτησης. Παρά το γεγονός ότι σε κάποιους νόμους και τροπολογίες μπήκαν
διατάξεις να διευκολύνουν αυτή την ιστορία. Ακριβώς γιατί. Γιατί φτάσαμε στο παραπέδο, είσαι παραπέδο, στο μείον. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό και πρέπει ταχύτατα να βρούμε λύσεις για να μην συνεχίζουμε να επιβαρύνουμε τη φύλη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα και τι έχει συμβεί στο Θριάσιο. Πλήρης καταστροφή από όλα αυτά που πάνε στη φυλή. Είναι όντως δηλαδή ένα πραγματικό πρόβλημα. Ωστόσο, δεν μπορείς να χωροθετήσεις όπου να είναι. Ούτε να αφήνεις στον εργολάβο να σου βρει να χωροθέτηση. Βρίσκεται ένα πολύ ωραίο τόπο. Τι ωραία, έλα να το φτιάξουμε. Μα υπάρχει νομοθεσία, είναι αυτό, είναι εκείνο, οι αντιδράσεις του κόσμου που είναι με ρόλο τελευταία στιγμή. Άρα και εγώ προσωπικά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό το ωραίο σχέδιο, το οποίο κάποια στιγμή, ειδικά για την Πελοπόννησο, βοήθησε πολύ και απέφυγε πρόστιμα. Ήταν μια ευφιέστατη και γρήγορη δράση τη ιδιοποίηση τη περιφέρεια. Έφτιαξε το περιφερειακό, το παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή έκανε πίσω και είπε: δεν σα στέλνω τα πρόστιμα, αλλά τώρα θα χρησιμοποιούμε, δεν φοβάμαι. Αυτό τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το κτηματολόγιο. Προφανώς, χωρίς κτηματολόγιο ή χωρίς δασικούς χάρτες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται για να ξέρει ο καθένας τι κάνει, πού χτίζει, τι έχει. Είναι ένας λόγος που ποτέ μα ποτέ δεν έγινε δασολόγιο. Και ποτέ μα ποτέ δεν έγινε πραγματικό κτηματολόγιο. Έχει περάσει άπειρες περιπέτειες. Εγώ το έζησα το 10 που έτυχε και βρέθηκα στο Υπουργείο, που το πρώτο μέλημα της τότε Υπουργού προς τιμήν της ήταν να κάνει το δασολόγιο και το κτηματολόγιο. Έχω παρακολουθήσει συσκέψεις δασαρχών που αρνιόντουσαν και αντιδρούσαν στο να γίνει το δασολόγιο. Ξέρω πάρα πολύ καλά το τι πεζόταν στο κτηματολόγιο. Η πραγματικότητα είναι το σύστημα την δράση. Αυτή τη στιγμή είμαστε χωρίς το ένα και χωρίς το άλλο. Τι έγινε, δηλαδή έγινε το κτηματολόγιο. Και με πάρα πολλά παρακλάδια, τουλάχιστον για την Αττική που είναι και τα δύσκολα. Μα δεν νομίζω κάτι άλλο από τις ερωτήσεις που υπόθηκαν. Το θέμα των καταδαφίσεων που έδειξε ο φίλος ο Χάρης. Πραγματικά δόθηκε ένας αγώνας κάποια στιγμή το 9-10 έγινε νομοθεσία. Υπηρεσία καταδαφίσεων. Για πρώτη φορά καταγράψαμε τι υπάρχει σαν πρωτόκολλο κατεδάφισης, πάνω από 6.000 στον Αιγαλό παραλία και πολλά άλλα. Μια ολόκληρη υπηρεσία με φοβερές αρμοδιότητες και ένα άτομο, ένα και μοναδικό. Και σήμερα έρχεται η νομοθεσία των Αιγαλό παραλία και ό,τι αρμοδιότητα για αυτό το ένα άτομο να κρεμίσει, ας πούμε, πάνω στον Αιγαλό, σε ευαίσθητα συστήματα κλπ, το καταργεί. Και παράλληλα, έγινε ένας αγώνας να ενημερωθούν, να μισθοποιηθούν οι απομετρωμένοι διοίκηση. Δόθηκαν χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για τις καταδαφίσεις. Τίποτα δεν καταδαφίστηκε. Η πολιτική ηγεσία, όταν παρουσιάσαμε το σχέδιο καταδαφίσεων, από πολύ χοντρά παραδείγματα στην Ερμηνεωνίδα, μα είπε στο, θα πάτε σαν κατοίκητα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε και αυτά. Κάνει την προσπάθειά σου και βρίσκεσαι χίλια εμπόδια. Σήμερα όμω στην Μύκονο κάτι έγινε. Και όπου υπάρχει κάποια δυναμική, νομίζω, γιατί δεν θέλω να τελειώσω αισιόδοξη, είμαι και ρομαντική και αισιόδοξη. Χωρίς αυτό δεν μας με καταφορά ακόμα γελά σε αυτή την ηλικία, ναι. Γιατί πιστεύω ότι το όραμά μου και το λιθαράκι του καθενός, όταν όλοι μας ρίξουμε το λιθαράκι μας, θα αλλάξουμε πολύ τα μέρα. Αυτό νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να καλύψω. Κάτι ερώτηση. Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ να μου επιτρέψει να σημειώσω και εγώ καταρχήν την ικανοποίηση ημών ως διοργανωτών, αλλά και προσωπικά θέλω να πω ότι ήταν τιμή μου που προσπάθησα να συντονίσω μια τόσο ουσιαστική συζήτηση. Οι παρεμβάσεις ήταν όλες εξαιρετικές και ευχαριστώ για την ποιότητά τους αλλά και την ποιότητα του ακροατηρίου. Να πω επίσης ότι θεώρησα πολύ ουσιαστική για την ερώτηση της κυρίας Γουλουγούρα. Προφανώς αφαίρετα η προσωπική μου άποψη είναι ότι η νομοθεσία, η κάθε νομοθεσία που είναι ένα εργαλείο και μια αποτύπωση μιας δυναμικής σχέσεων είναι, ας πούμε, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ότι δεν πρέπει να περνάμε στο άλλο ρεύμα, δεν πρέπει να τρέχουμε κτλ. Έχουμε και το αυτοκίνητο. Αλλά δράσεις όπως όλες αυτές που εκτέθηκαν, οι δράσεις του κ. Πισία, οι δράσεις όλων, έτσι, δείχνει ότι πρέπει να ξέρεις και πού πηγαίνεις. Δηλαδή, εντάξει, κανόνες. Αλλά το αυτοκίνητο δεν πάει μόνο το επειδή ξέρεις το κοκ και έχεις και ασφάλεια μέσα. Και γι' αυτό το λόγο και ως έμπρακτη, ας πούμε, συνέχεια, να σας πω για όσους από εσάς έχετε το χρόνο και τη διάθεση, ότι αύριο στις 7.30 ώρα στο Γήθιο
γίνεται η συμβολική παλακωνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, στην πλατεία του Κυκλικού του Γεθίου, αφού προηγηθεί μια διαμαρτυρία των ψαράδων, θα έρθουν από θαλάσσιες, δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν είναι μόνο από το Γήθιο,